φοβερό εκείνο. Μπορεί να κατέβει και ο Χριστός στη γη. Μα οι άνθρωποι το σταύρωσαν γιατί ήταν μικροί. Ήταν παράξενα καλός και αυτοί παράξενα κακοί. Γι' αυτό στην εκκλησία συνήθως δεν πατάνε νεαρές και νεαροί. Μόνο γέροντες σοφοί. Δεν ανάβουμε ούτε ένα κερί. Όλοι την είδανε στα πόδια τους, όλοι μαζί μα μοναχοί. Στη δίνη που γυρίζει ανάποδα τον ήλιο και περιστρέφει απότομα τη γη. Μαυρίζει το φεγγάρι και δει στην Ανατολή. Με τη δικαιολογία ότι οι παπάδες κλέβουν, μειώνονται οι πιστοί. Δεν υπάρχουν χριστιανοί, δεν υπάρχει πίστη στη ζωή. Ούτε καν στην ανώτερη καλή δύναμη. Όλοι μοιάζουν ήρεμοι, μα η καρδιά τους χτυπάει. Να δεν αιματώνεται καλά και έτσι το αίμα το οξυγόνα στον εγκέφαλο δεν κυκλοφορεί στο σώμα. Μοιάζουμε λες και είμαστε σε κόμμα. Όλοι δοσμένοι σε έναν αιώνιο άνισο αγώνα. Δίχως αγάπη έρωτα σαν πιόνια στη σκακέρα. Νύχτα με τη μέρα μειώνουν τον αέρα. Την ελπίδα τον ορίζοντα. Το μέλλον και το πάθος στροβιλίζοντα. Το βήματα που πέφτουν σαν χαρτοπόλεμος. Οικονομικός πόλεμος είναι ο σκοπός ανώνυμος. Για το την έχεις δει επώνυμο. Σαν ντόμινο πέφτει και το τελευταίο όνειρο. Μοιάζει επώδυνο. Μα η TV το κάνει ανώδυνο. Το PC έχουμε για φίλοι και για κόμενο. Και είναι επόμενο η μοναξιά κυριαρχή. Βία στους δρόμους από την ανώτερη αρχή. Βασισμένη στην αρχή της εξαφάνισης της αντίδρασης. Τα έχω χαμένα από μέρες και νέες σαν κι αυτές. Δεν με γεμίζει ούτε η μουσική. Όλοι βιαστικοί. Μπροστά στην κάμερα αστητή. Στα φλάς χαμογελαστή. Μοναχική μαγελαστή. Πρόσφυγε στην ίδια μας τη γη. Στη χώρα που δήθεν γέννησε τη δημοκρατία. Ναι, το τελευταίο που λες ή θα πεις καλά αστεία. Κυριαρχή υποκρισία και η Αμερική. Απείλησε τον άρχοντά μας όταν κοίταξε προς τη Ρωσία. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Η κυρία Γερμανία συγχωρέθηκε για φούρνους. Τώρα φούρνος έχει αντικατασταθεί από την οικονομική κυριαρχία. Υποδούλωση, τίτλωση, ο λαός στην καθήλωση. Πρέπει να έρθει αναστήλωση του πνεύματος και της συνείδησης. Ανακοινωμένη εκτάκτης είδησης. Ξυπνάτε, χανόμαστε, αγαπάτε, χανόμαστε. Νιώστε, χανόμαστε, δώστε, χανόμαστε.